Κάποιο κύριε μαλάκα. Στον αέρα είμαστε. Τώρα είμαστε. Ωραία. Τώρα είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν. Τον γκολ το πανηγύρισαν. Ναι, τα αρχίδια. Μπράβο, παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή, πουλάκι μου. Χρυσός άνθρωπος. Πέφτει το ίντερνετ, πέφτει το κέντρο, πέφτει τα πουλιά μας. Όχι, θα βγει. Όχι, ναι. Το κόκκινο, το ανακόντα, ναι, σωστά. Έχετε το ανακόντα μου. Έχετε το πουλί μου. Ραπ, κερδίζω συχνά όταν στηρίζω στην τύχη μου, κερδίζω. Μόνο όταν ακολουθώ τις προβλέψεις σου χάνω, λέει ο Τάσος ο σοφός. Είπα πιο πολύ φίλοι ο Παναγιώτης με τον Τάσο. Τι να κάνω. Ο Τάσος, τι σχέση ο Τάσος. Και θα γελάστε. Όχι, θα γελάστε, ρε. Θα γελάσετε, ρε. Θα γελάστε. Το παλάκα το. Με τα λίγα μαλλιά του. Τι κάνεις. Ποια λίγα, ρε, καθόλου δεν έχει. Τα ξυρίζει ή είναι επίπεδο φυσικού. Τη μαμά σου ρώτα. Τη μαμά σου ρώτα. Τώρα εσύ. Προχθές ραντεβού μαζί της ήμουν. Για ρωτάς, αν τα ξυρίζω για όχι. Δεν ρωτάω τι κακό είπα. Πήγα ραντεβού με τη μαμά του. Τι ωραία μάνα έχει. Μην πει μετά τη μαμά μου την έβρισε. Γιατί ένας έτσι έκανε μια μέρα. Ήρθε εδώ μια μέρα ένας. Έβρισε τη μαμά μου. Ότι στο διάβο δεν είναι βλάκα του λέω. Εμάνες! Είναι νεκροί! Είσαι εσύ! Φυλακισμένοι! Ποθέ! Είναι βρισκιά. Δεν βρίζει. Είναι βρισκιά. Σαν να βρίζει. Στην ίδια σχολή πήγαινα. Τι δουλειά έχεις με τη μάνα του. Εσύ τι δουλειά είσαι. Εγώ δουλειά βρίζω ρε, και μάνες και τα θεία βρίζω και χριστιανός δεν το παίζω. Εσύ είσαι το καλό παιδί βρε. Εσύ είσαι το καλό παιδί. Καλούσε και φίλε. Και τις μόνες δεν τις βρίζουμε. Τη μάνα του, Δεν με λένε Πετρουλάκι, κόκκινο με λένε. Είναι κόκκινο, εγώ συνήθισα με τον Νίκο εδώ, δεν ήμασταν, είχα δεσμούς φιλίας. Δεσμούς φιλίας και είχα πολλά. Θα πέσω πίσω, δεν γίνεται. Δεν νομίζω, εγώ είχα φέρει τον καπιτάνιο. Ο καπιτάνιος είχε λεφτά, ας λέει αυτός ο Φαλακρός. Είχε λεφτά πάρα πολλά. Πάρα πολλά λεφτά και θα βάζει, αλλά τότε παίζαμε. Ποιο νοείτε, κύριε. Αυτό το γελίο υποκείμενο που κοροϊδεύει μέσα στο ραδιόφωνο. Αυτό το γελίο. Να βάζει μέλια στα κεφάλια του, αυτό ο ελεηνό τύπο. Ναι. Αυτό που θα βάλει και τα αρκέρε τώρα και θα βγει στην Ελλάδα. Θα βάλει γιατί ο Ιβάν τον έκανε ρόμπα. Τον έκανε ρόμπα, Ιβάν. Και θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακό θα πάει β' εθνική. Πάει β' εθνική γιατί εγώ έχω τη στοιχεία και σύμφωνα με τον νόμο του δικαίου. Άσε να λέει αυτός εδώ, σαν πρεμιέ, ο Βίκτορος ο Μητρόπουλος, ο οποίος, ξέρεις, όταν ήταν ελεύθερος αυτός, έδινε γκόμενες δεξιά και αριστερά. Κύριε Τσαρούχα, μισό λεπτό. Ήταν γκόμενος μεγάλος, ναι. Κύριε Τσαρούχα. Εμείς είχαμε τυχεία όμως. Συγγνώμη κύριε Τσαρούχα, έχουμε παρέμβαση από τον κύριο Γρόλιο, να ακούσουμε λίγο κάτι θέλει να πει. Τώρα Τσαρούχα, τι θέλει να μας πει, συνυφασμένος χρόνια με τον Μπακ. Σε παρακαλώ, Άγγελε, εκτιμώ το έργο σου αλλά και σε κατροδροφό σου, αλλά εγώ έχω. Τι έχω πάει καρτυχιακό, εσύ έπινε ρατσίνε με τον Τζόρνταν όταν εγώ έκανα. Ποιο είναι? Ποιο. Αμισό, ο κύριο Γράντα είναι στη γραμμή. Εγώ έκανα συνεργασία με τον άλλο Τζαρούγα. Και απ' είδα ότι ο Τζαρούγα είναι βλάξ. Και αντί να παρεξηγηθεί να έχουμε ο κανονικό Τζαρούγα, παρεξηγήθηκε να μου κόστα ο Τζαρούγα. Με μπλέξανε σε μια ιστορία η ηλίθιη να πούμε. Καθυστερημένη. Μπλέχτηκα τόσα χρόνια με τον Άρη με λαμόγια και καθυστερημένο. Εγώ είχα πει μια φορά ότι ο Τσαρούκα είναι βλάξ και με πήρε ο Κώστας ο Τσαρούκα και μου είπε βλάκα. Με βλάκα εσένα δεν είπα. Είπα τον άδερφο. Κατάλαβε, γίνει κόκκινο. Για να σου πω, δεν ψάλαμε γιατί εγώ στα 17 μου σταμάτησα. Ναι, είχε μικρή πορεία. Κάθε, τον Απόστολο δεν το λες τώρα που λέει το εκεί ο... Δεν ανεβαίνω στο αναλόγιο. Ποιον Απόστολο. Α, δεν ανεβαίνεις. Όχι. Ποιον Απόστολο λέει. Είμαι με τον κόσμο, με τους λαϊκούς. Με τους λαϊκούς με τον κόσμο. Είναι λαϊκός. Δεν ανεβαίνω. Και εγώ άκουσα ότι είσαι μαθητής του δασκάλου και χάρηκα. Τέλος πάντων τώρα... Στιγμή μου και έχω ένα σωρό χειρογραφά το οποίο είναι ανεκτήμη της αξίας. Α, καλή στον παράδεισο να πάτε και συγκινηθήκαμε. Άντε, σαλιάρι, τελείωνε με τη βυζαντινή. Άντε, τελείωνε. Κάτσε, Κωστή, κάτσε, παλικάρι μου. Εντάξει. Μα δεν ξέρει. Όταν δεν ξέρει κάτι, τον ενοχλεί. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ήμουν αδεξιός ψάλτης και αριστερός. Άντε, τελειώνε. Τρελαίνεται τώρα. Με έπιασε την ευαίσθητη χορδή σήμερα. Και εμένα με έπιασε μια ευαίσθητη πορδή μια ώρα εδώ πέρα.
Φούσκωσε το εταιρό μου, άντε τελείωνε. Ήσουν αλαμπακάρι και ήσουν αλαμπακάρι. Αλλά το, να το βγάζει τόσο πολύ έχει όρια. Τι κόμπρε βρε χιμπατζή. Λοιπόν, ναι, ρε φίλε. Εγώ όμω το παραδέχομαι ότι είμαι χιμπατζή. Δεν το παίζω από χιμπατζή γκόμενα. Πάμε να πα στο, στο καπετάνιο. Που μεταλλεύεται με έναν Ρουφιάνο. Ο Αρκιρουφιάνο. Μέχρι και γλύφει και το σκυλί του Ανδρώνη για να κάνει. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Είναι δυνατό. Ταΐζει το σκυλί του Ανδρώνη και. Δύσκολο να μην ταΐζει το σκυλί. Προχθές δεν ήσουν. Ποτέ. Και το έλεγε στο σκυλί να κάτσει κάτω φρόνημα γιατί και κοιτούσε απάνω σε βλέπει ο Ανδρώνη με το ένα μάτι το σκύλο, έβλεπε και με τον άλλο τον Ανδρώνη. Τόσο πολύ μπορεί. Βρωμόσκυλο, κάτσε κάτω! Μόνο θα φύγει, θα τα θετικό! Επειδή φοβάται τα σκυλιά. Φοβάται τα σκυλιά και δεν. Μιλάω σοβαρά για να μην καταλάβει ότι το δουλεύω. Έχουμε διαγωνισμό. Λέω τι διαγωνισμό. Για το καζίνο. Όταν ακούει καζίνο, τα μάτια του γυρίζουν όπω η ρουλέτα να πούμε, ναι. Λέω τι είναι, ναι, του λέω. Για τον ΠΑΟΚ, αθρόμητο ΠΑΟΚ. Δίνουμε εισιτήρια για να γεμίζουμε την αίθουσα! Τι για μανία ρε κόκκινα με αυτά τα στοιχήματα. Γιατί? Τα πλήρωσα. Το πλήρωσα. Τι να. Το πλήρωσα το στοιχήμα κύριο. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω. Το ρωτάει ο Φερεντίνος. Ναι. Πείτε μας ένα δυνατό τραπουλόχαρτο. Ναι. Τι απαντάει ο κόκκινος. Ας. Ας. Μπορεί 1628. Ναι. Σε μέ. Μπορεί όμως σε μία ώρα πάρεις άλλα 1000. Καλά. Έχει γίνει ρε. Ναι, 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 εντάξει. Ούτε ο Larry King δεν παίρνει σε μία ώρα 1000 μήνυμα. Το λέω εγώ. Αν είναι μέσα ο κύριος Γρηγοριάδης, εγώ τον προκάλλω να έρθει. Το έχω κάνει και στο παρελθόν. Εσύ πήρες 1000 μήνυμα σε μία ώρα. Ναι. 1120 μήνυματα. Πού? Δεν ενδιαφέρει κανένα. Α, ναι. Είναι στο παιχνίδι Newcastle Ολυμπιακός. Ναι, τι υπηρέσει, ναι. 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 Δούλευα τότε σε άλλη εφημερίδα. Τι ώρα, ώρα κοιμήθηκε. Μετά το βράδυ. Όχι, υπάρχουν αποδεικτικά. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό υπάρχουν αποδεικτικά. Μια ώρα 1100. Την επόμενη μέρα. Ούτε στο Mega Channel δεν υπάρχει. Την επόμενη μέρα η συγκεκριμένη εφημερίδα κυκλοφόρησε με εξώφυλλα τα μηνύματα. Εσύ τα πήρε. Ναι, εγώ τα πήρα. 1100 μηνύματα. Βεβαίως. 1120 μηνύματα. 1% ακροματικότητα που είχες. Καλά, εσύ είπες ότι είχαμε 1% ακροματικότητα. Εσύ ρε φίλε μας βρήκες, δεν σε βρήκαμε στο ραδιόφωνο. Ναι, άμα δεν ήσουν εσύ, τι θα έκανα. Υπάρχουν πριν από μένα άλλοι. Βέβαια. Μην μπερδεύεσαι. Τι έκανε, μουσική δεν έκανε. Έχει σημασία τι έκανα. Και έκανε Σαρδάμ και σε λέγανε μην μιλάς, ας έρθει να παίζει. Έτσι με είπαν. Ποιος το είπε. Τι δε, νοιάζει τον κόσμο. Το μεγάλο γέλιο που έχω ρίξει με τον κόκκινο γλυψίματος αφεντικό είναι το εξής. Άρχισε το. Έχει 2.000 ανδρώνες έξω εδώ, τα οποία να μου θέλανε να φύγουν έξω γιατί έχει μια πόρτα που το ένα το χάσαμε τέλος πάντων. Μήπως θέλανε να το εκτατήσουν. Ο κόκκινος τώρα για να δείξει ότι ενδιαφέρεται για τον κόκκινο. Θα σου παρακάτσε εδώ βραμόσκυλο, θα σε δώσω δύο μπάτσες. Ο Ανδρώνης από πάνω βλέπει από τον άλλο όροφο. Γρηγόρη, σε βλέπει, λέω. Μη στενά βγει. Σε βλέπει. Θα πληρωθεί για αυτά τα μήνα. Γι' αυτό το κάνω. Ε, γι' αυτό το κάνω. Έλεγε και τι το κάνει. Γιατί είσαι φιλόζο. Τι να σου πω, ρε εξωγή είναι. Κόκκινε, όταν διαβάζει διαφημίσει, κάνω την προσευχή μου να μην καταπιεί τη γλώσσα σου. Καλό. Και το κατάστημα σταματοκριτική είσοδο Θεσσαλονίκη. Στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη που τον έναντι Καρφούρ. Στο τηλέφωνο 2310. Μεγαλύτερο κουσμίρι από σένα δεν υπάρχει. Μια μας είναι η Χάνκου, κορυφαίο κατασκευαστή ελαστικών. Θα το πετάξω στο μπαλκόνι, ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε πάλι γιατί δεν είναι. Και το δύο συμβιβλίων παιδιών. Πλευρών. Πλευρών. Επειδή κάνει μαγκιά, θα διαβάσει. Διάβαζε. Αναφορά για Γεωργιάδη, χορηγός της εκπομπής των Αυτόπουλου και Κόκκινο. Καταστροφή. 29 Τετάρτου έως 35. Τρεις αναφορές την ημέρα. Γεωργιάδη, ανακαινίζει το μπαλκόνι σας, όχι, το μπάνιο σου. Μόνο με 1190 ευρώ. Με μαλάκια, με πλακάκια Ιταλίας, δεν βλέπω κοντά. Δική σου επιλογής και επώνυμα ήδη πυραμής. Το συνεργείο γκρεμίζει. Μαζεύει τα μπούζος και μπάζα και σου παραδίδει έτοιμο το μπάνιο σε 4 μόνο μέρες. Τηλέφωνο 23-21-0-37-47-9. Ξέρες. Άκουτα, είπε. Ξέρε, το πά. Το πά. Τα μαλάκια, τα μπούζος. Και θα πω και τα πνευμόνια σου να κοιτάς. Περίμενε, περίμενε. Έχουμε κι άλλο χορηγό. Ποιος είναι. Τον πω εγώ. Πιάνε μια γουλιά πρώτα και μετά. Έως 36 του 2014. Ρετσίνα Βασίλισσα. Καλέστε την ομοιοπαθητική 23 1 0 7 13 9 81
Για να ενημερωθείτε που μπορείτε να κοιμηθείτε. Ομοιοπαθητική. Δεν βλέπω κοντάρες, το είπα εγώ. Τι βλέπεις μακριά. Μπροστά σου δεν βλέπεις. Άμα έχουμε δουλειά χαϊβάλι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ γαλαξία να φέρεις ρε μια τουζίνα βασίλισσες να σε συνεφέρω. Αν να χαθείς απίθανε. Λοιπόν, 9... Όχι, κάνε τον έξυπνο. Τον έγραψες τώρα. Κόψτε αυτά. Κόψτε αυτά, θα είναι χρήσιμα. Εντάξει, που με έκανε τη Σαντορίνη νησί του Ιωνίου Πελάγους. Κατάλαβες, τον άλλον αποπολιτευτείο τον έκανε παίκτη παγκοσμίου κλάσεως, καταλαβαίνεις, δεν είναι. Θα ξεσαλώσει τελείως. Μας βλέπω μετά στο Σινινί και στο BBC. Είναι εκατομμύρια, ρε. Μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Τι ευχαριστήσεις, τι είπες τώρα. Μπορεί λεφτά να βγάλεις κιόλας. Θέλω να βγάλεις εκατομμύρια, λεφτά. Ένα ρε κόκκινε, αυτά δεν έλεγες, δεν τρακέρνα στον δρόμο. Για πες μου, να είσαι τσιπούρα και να πέσεις πάνω σε αυτή την κοιλιά. Να πας τσιπούρα. Σε ψυχολόγο των ψαριών. Γιατί και τα ψάρια του ψυχολόγο. Θέλω λίγο στον Κώστα να μιλήσω, γιατί τον ξέρω από παλιά. Και τον μεγάλωσα που λέει λόγος από μικρόν. Εσύ εμένα από το Λαγκαδά. Μάλιστα. Με θυμάσαι. Πού να σε θυμάμαι από το Λαγκαδά, εσύ εγώ από την Τούμπα. Ναι, κάθεσαι εκεί που καθόσουν πάλι. Που είχατε το μαγαζί με τον Γαλακτοπολίο και ξέρω εγώ. Δεν έφυγα από εκεί, ρε φίλε. Ξέρεις ποιος είμαι? Για πες. Καλά, δεν με θυμάσαι τότε που έφερνα του γάλα και ξέρω εγώ με τον Παντελή. Πού να σε θυμάμαι ρε φίλε, εγώ δεν θυμάμαι χθες τι έβαλα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι φίλε εσύ είσαι. Όλα ο Παντελής σήμερα που βγήκατε τα γάλατσα. Φίλε, καλός λογικός θα βγει σήμερα. Ραπ. Νάτος αυτός είναι. Έλα φίλε. Έλα ραπ, τι έγινε σήμερα, βγήκαν όλοι οι προμηθευτές σου από το Γαλακτοπολείο. Από τον Μπακάλικο, ναι, βγήκανε. Δεν με θυμάσαι, γιατί δεν ξέρω. Και εγώ προμηθευτή σου ήμουνα, ρε, προμηθευτή σου ήμουνα. Όχι, αυτό το ετοιμάζει. Ναι. Σε έφερνα φραπεδάκια με το μηχανάκι τότε, με έλεγε ο πατέρας μου πάνε δυο φραπεδάκια στο Ραπτόπουλο. Έλεγα, όχ, καλά θα πληρωθώ. Θα πληρωθώ, ε. Τη Αγία Ελένη ανήμερα, όχ. Αν πει εμένα ο άλλο Γρηγοράκη, λέει πρέπει να παρεξηγηθεί. Σε βία Γρηγοράκη αγόρι μου, δεν είμαι αγόρι σου. Πρέπει τι σε είπα ρε παλαιό. Δεν είμαι αγόρι σου, Κρήτος. Το υποκοριστικό με το αγόρι μου έχει μια διαφορά. Δεν το είπα αγόρι μου, ήταν και Γρηγοράκη μας είπε κανένας. Χρήστο, με ξέρεις και από χθες, Γρηγοράκη να πεις το παιδί σου. Θα αρχίσεις να λες. Λέω ότι εφόσον αυτός είναι δίδυμος, από τη μικρή εμπειρία που έχω. Εσύ. Ναι, με ανθρώπους, όχι με ποδοσφαιριστές που είναι στο ζώδιο. Ότι δεν λέγεται ζώδιο. Με τα ζώδια. Ζώδιο λέγεται. Ζώδιο. Είμαι ασχετός. Δεν ξέρω. Αν μου πεις από το από τότε μέχρι το ποιο ζώδιο είναι, θα σου πω. Δεν λέγεται ζώδιο. Ζώδιο είπα. Ζώδιο λέγεται. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν σαν το Μινόταυρο να πω αυτό το κεφάλι. Ναι, καλά. Εσύ τι θα σου πει. Εσύ Ταύρος είσαι. Τι Ταύρη τι ζώδιο είσαι. Οι Ταύροι τι είναι. Α, δεν ξέρω. Πεισματάριδες. Πεισματάριδες είναι. Μήπως είναι μυθομανείς λίγο. Πες ό,τι θέλει. Όχι, δεν πιστεύω σε αυτά, γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Έχω δει 100 ανθρώπους που είναι Ταύροι και διαφέρουμε και 100. Ναι, στην περίπτωση των συγκεκριμένων, ναι. Λοιπόν, βλέπω υπάρχει διπλοπροσωπία. Ναι. Το έχω πετύχει πολλές φορές. Δηλαδή εσύ που είσαι Ταύρος, δηλαδή είσαι μονοπρόσωπος. Δηλαδή όταν αγκαλιάζει τον. Πώς το λένε, έρχεται εδώ. Ποιο είναι εδώ από το ράδι Θεσσαλονίκη και τον αγκάλιαζε και τον φύλαγε. Το λεφτά είναι το Μαρόγκλου. Και όταν έβγαινε το Ρουφιάνο το Μαρόγκλου. Είπα εγώ το Ρουφιάνο το Μαρόγκλου. Είσαι ανόητος με τέντα και ηλίθιος με πατέντα. Ναι. Εσύ είσαι μονοπρόσωπο. Ουδέποτε το έκανα. Όχι. Ό,τι έχω πει το έχω πει για τον Στέφανο. Α, και το λέω μπροστά του. Α, το ίδιο ποτέ για τον Λευτέρη. Μην μπερδεύεσαι. Αγκαλιές με τα μπροστά. Ναι, με τον Λευτέρη. Πίσω κατηγόρια. Το Λευτέρη ποτέ. Έρχεται ο Κανελάκης εδώ. Μιλάνε. Ποτέ ρε φίλε. Μιλάνε, αγκαλιάζονται, φιλούνται. Φεύγει ο Κανελάκης. Είδε τον πονηρό τον Κανελάκη. Τι είπε, δεν ξέρω. Κατηγόρησε εγώ τον Κανελάκη. Δεν τον κατηγόρησε. Πότε. Α, επεχθέ δεν είπε. Τι είπα. Δεν είπε που είπε για τι ακροματικότητε. Το μην ασχολείστε με. Μην ασχολείστε. Άρα λοιπόν τι με λέει ότι είσαι. Δεν είσαι μπροστά στη... του τα λέω. Μην ασχολείστε. Όσοι είστε δημοσιογράφοι. Είστε... Μπροστά του τα λέω. Όσοι... σε όλου μπροστά. Όσοι είστε δημοσιογράφοι. Μην ασχολείστε. Είστε διπρόσωποι. Επειδή είσαι φιάκα, λέω μπροστά του. Μην ασχολείστε. Ναι, ναι. Μη μου τον αποσυντονίζετε. Πάμε. Παρακαλώ. Κακό είναι αυτό. Έλα ρε, αυτό πάει, τα γυρίζει σου πια. Τα γυρίζει από όταν φέρνει. Μεγαλύτερη. Κολοτούμπα στην ενόργανη γυμναστική και πρωτοβουλία πρωταθλήτρια Ιθυλίου δεν υπάρχει από μια εξωγήινη παρουσία. Εγώ λοιπόν. Σαν τη δική σου. Εγώ. Το βάζει και άρωμα. Βέβαια, τι κράτησε, πρέπει να είσαι καθαρό.
Δεν πρέπει να σε κάνει. Για μισό λεπτό. Όταν πα να κάνει τσίσα σου. Το πουλήσει, δεν το πλένει. Εννοείται. Πού το πλένει, δεν το είδα να το πλένει εδώ πέρα. Στον νηπτήρα. Στον νηπτήρα. Με παίρνει μάτι, τι κάνω. Ακούστε, παιδιά. Υπόπτο. Δηλαδή με συγχωρείτε. Αν βάλει κολόνια στον πυθινό σου, οι πορδέ είναι αρωματικέ. Καλό είναι όταν είσαι παρουσιαστή. Αν βάλει λεβάντα. Όταν παίρνει το μικρόφωνο. Κράζει με άρωμα λεβάντα. Όταν παίρνει το μικρόφωνο και παρουσιάζει, να είσαι ευπρεπή. Ούτε μπύρες να πίνεις, ούτε μπύρα. Ούτε αγκώνες μαύρους να πίνεις. Ήταν χωρίς αλκοόλ. Ναι, αλλά εμείς που βλέπαμε απ' έξω, οι θεατές, δεν ξέραμε αν η μπύρα έχει αλκοόλ. Είναι λάθος, είναι πιο πολλές μπύρες. Και η τσιγαρούκλα πάφα πούφα. Την ώρα που παρουσιάζα, ούτε μπύρα κρατούσα, ούτε τσιγάρο κρατούσα. Πάρε και κάνα γυαλόκαρτο να κάνεις τον αγκώνα. Λοιπόν, άμα είναι έξεμα, πόσα λεφτά χάνεις, γιατί μέχρι τώρα χάνεις. Άμα σε βάλω τώρα μέσα και σε πλύνω, θα φύγει και το έξεμα, θα φύγει. Άμα δεν φύγει, τι χάνεις. Τι κάνω. Κάνει τώρα τα έχει πάνω. Φέρ το γυαλόχαρτο να δει απέκτηση. Με γυαλόχαρτο. Εγώ θα πάω στο νοσοκομείο. Θα το δει. Σαν... Τι είναι αυτό. Έξεμα. Α, με ρε διαπέμπε έξεμα. Βάζει τη φιγούρα σου, έχει τα μάτια, βάζει το χέρι, έχει έχει κάνει. Αυτό τι βάζω, για πες. Τι αυτό. Αυτό τι βάζω. Τι αυτό τι βάζει. Αυτό γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Τι το ίδιο πράγμα. Εγώ για τον αριστερό αγκώνα λέω. Δεν πω βλέπει και ο δεξί το ίδιο πράγμα. Ε, αγκώνε είναι αυτοί για παρουσιαστούρε. Αυτό που έγινε. Πάντα φτιάχνει. Αυτό από που έγινε. Από αυτό. Είδε το τρόπο Μαρίνα. Δεν βγαίνω. Και είμαι και στα χειρότερα. Με κάτι ναι. Φύλλα τώρα. 100 είσαι λες. Αλλά πάνε. Πόσα λεπτά έχεις πάνω σου. Πόσα λεπτά έχω πάνω. Στα μάξια έχω 20 ευρώ. Δεν έχω πάνω. 20. Τα βάζεις ότι είμαι 100 παρά 100 γραμμάρια. Πάμε στη Βέτα ρε στο φαρμακείο. Όχι 100 παρά 100 γραμμά. Τα χάνεις τα 20 ευρώ. Ναι, τα χάνεις εντυμένος ή ξέντυμος. Δεν κατάλαβα. Πώς γύρισε ρε φίλε. Το πρωί. Θα βγάλω το παπούτσι και το μπουφάν. Λοιπόν, θα πάω το αλέτρα, ξεράζει κιόλας. Μόνο το παπούτσι και το μπουφάν. Τις φόρμες δεν τις φοράω. Τα φοράς. Και θα είσαι κάτω από 100 κιλά. Πάμε στη Βέτα. 99 και 9. Τα χάνω ρε. Στη Βέτα πάμε τώρα στη Βέτα. Θα τα κλαίει σαν τους καφέδες. Πάμε στο φαρμακείο. Πάλι εγώ πληρώνω τους καφέδες. Πάμε ρε βόδα ρε. Κλάδες, πάλι εγώ γιατί ρε. Γιατί έχασε εκείνο. Σαν τα γεύματα. Τι γυρνά σου λες στον κόσμο ότι φαίνεσαι χοντρό στην τηλεόραση ενώ είσαι αδυνατό. Τι πάλι είδα κατέβαινε. Πού? Κάπου, Μαρτίου, πού σε είχα πετύχει κάπου. Μαρτίου. Κάπου. Κάπου, σαν κύριο, χαράματα. Περπατούσες εκεί και λες ότι είσαι σωματαράς. Αν είναι δυνατόν. Πασαρέλα θα κάνουμε τώρα. Το ανθρώπινο είναι επιβιώσιμο. Αυτό σε λένε τα ελληνικά ρε ένα τέταρτο γιατί το κεφάλι σου μέσα βοηδάχυρα έχει. Το στόμα του μπάγκαλου. Μαζί τα φάγαμε κύριε. Ούστρα το χοντρό ρε δεν τρέ... Πάει ο Γρόλιος. Το μωρό, το τέταρτο μωρό. Με τώρα, μηχανή. Ναι, όχι. Το πάει στο γιατρό. Ναι. Είχε πειρατό και τα λοιπά. Βγαίνει ο γιατρός γιατί του λέει το Γρόλιο. Ελάτε κύριε Γρόλια λέει. Το παιδί σας πάσχει. Έχει λέει, όχι πάσχει. Το παιδί σας έχει καβαστάκι. Λέω γιατρού 3 χρονών. Τι καβαστάκι να έχει αγόρι μου. Όχι λέει ένα αρρώστια το καβαστάκι. Πλάκα μου κάνει. Ναι. Υπάρχει άλλο καβασάκι. Υπάρχει μια έτσι, περίεργη καβασάκι. Περνάει, δεν είναι τίποτα. Το λέει τον Γρόλια, έχει το παιδί σα καβασάκι, 3 χρονών. Μα τόσο μαλάκα είναι ο γιατρό. Πότε πρόλαβε και τι καβασάκι. Έχει καβασάκι. Τι καβασάκι του λέει. Για μια και για 3 χρονών, παιδιά. Μην πήρε καμιά χόντα. Σιγά μου είναι και Φεράρι, ρε του. Έχει ένα τακαμπι. Τάκαμ βυθενισμό. Ναι. Άκουμε λίγο. Έχει ένα τάκαμ βυθενισμό. Και αυτός ο τάκαμ βυθενισμός που εμένα δεν με αντιπροσωπεύει. Εγώ έχω άλλα κουσούρια, τα οποία μπορεί να είναι χειρότερα από του κόκκινου. Αλλά επειδή εγώ παλιά φορά το αναδεικνύω αυτό, το ξεβρακώνω τον κόκκινο σε εισαγωγικά. Όσον αφορά το τι πιστεύει, το τι πράττει, τι διαρθεύει τους ρόλους του. Αυτό έχει μια γοητεία. Το έχει κάνει αυτό. Και φάγει. Τι θες να κάνω. Βγήκαμε πρώτοι στην ακροαματικότητα! Χαρά, πρέπει ο κόκκινος. Άκου τώρα, λέει, βγήκαμε πρώτοι στην ακροαματικότητα! Και φώναζε, ξέρεις ο πατέρα μου δεν γούσταρε να επιδεικνύεται κάποιος, ξέρω εγώ, τους φιγκουρατίδες και δεν τους γούσταρε πολύ. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, και τι του λέει το κόκκινο, με ένα παξιωτικό έβαζε. Βγήκατε πρώτοι στην ακροαματικότητα, κουνάει το κεφάλι. Φαντάσου ρε Λακαμάλη τι ήταν η Βέντα. Ναι, αλλά αυτό το έχει πει. Ο πατέρας μου θυμάμαι. Δηλαδή αυτό έχει. Ο πατέρας μου. Φαντάσου λέει η δεύτερη λέγη. Ο πατέρας. Φίστας τι ήταν στο ακροαμάτι. Ο ιδιοκτήτης ήταν. Και τραγουδούσε. Ο ιδιοκτήτης ήταν ο Φίστας. Και τραγουδούσε. Αριανός. Αριανός. Τι θα ήταν στο ακρόαμα. Και εγώ πήγαινα στο ακρόαμα κάθε βράδυ. Τι ήμουν Αριανός. Μαλάκας ήσουν. Εσύ πήγαινε κάθε βράδυ στο ακρόαμα και δεν έχει ψηλή σήμερα. Κατάλαβες. Δεν πάει καλά. Ρωτάς τι ήσουν που πήγαινες κάθε μέρα στο μπουζούκια.
Τι ήσουν. Εντάξει, είχε κάρτα πολυτέκνων, να πούμε, είχε έκπτωση. Ποιο? Ο Κόκκινος και ο Τερεπέογλου, δύο φίλοι μου δηλαδή, ήταν μόνιμοι κάτοικοι του ακροάματος. Επειδή δεν έχεις ιδέα. Κατάλαβες. Επειδή δεν έχεις ιδέα, όταν έμπαινα μέσα. Ο Παράτο, να. Γιατί τώρα. Λέω, προκάλλω και δημό. Και ο Δημήτρης να παρέμβει και όποιος γνωρίζει. Λέγε. Λοιπόν, κάνανε μια δεξιά μπροστά, μια αριστερά, πάρει και ένα τραπέζι το πέναλτι. Και ερχόταν ο Κονταργύρης και όταν έκανα το λάθος να βάλω το χέρι στη τσέπη, με έλεγε φύγε, εσύ δεν πληρώνεις. Επειδή λες τα λεφτά, ναι, τα έφαγα στο φίστα. Λοιπόν, εμένα μου ξηγήθηκε. Εγώ τα έφαγα τα λεφτά. Εμένα μου ξηγήθηκε ωραία. Πρώτα ο Κονταργύρης, ο οποίος είναι παοξάκι και φιλαράκι χρόνια. Εντάξει, δεν μου πήρε ποτέ λεφτά. Ποτέ. Και δεν με βάζα τυχαία εκεί. Να κάνω μια ερώτηση. Ήσουν τόσο μεγάλη φίρμα που έμπαινες μέσα στο μαγαζί και έλεγε ο Φίστας, παιδιά ήρθε η φίρμα και δεν πληρώνει. Για τώρα, τώρα ο Φίστας στα ακρόαματά άφησε. Πού είναι? Ο Φίστας έχει κάνει μια μαγαζάρα τώρα. Τον άλλο και εσύ από νύχτα. Το μόνο που κάνει. Λόρι Μαργαρίτη, παρτιτούρα το λένε και γίνεται πάλι και εκεί χαμό. Παρτιτούρα. Παρτιτούρα. Ναι. Κόκκινε, δεν μου λες τα λεφτά στη νύχτα τα τρως. Γιατί... Ενδιαφέρει κανένα που τρώω τα λεφτά. Έχω οικογένεια. Δεν είπα ότι χρεωνόμουν εκεί ποτέ. Και όπως βλέπεις, είχα την ευτυχία να πω ότι εμένα δεν μου πέραν λεφτά εκεί. Έμπαινε ο Κόκκινος, λέγανε ότι αυτός είναι ο Κόκκινος. Θα μπορούσα να λέω. Είναι φίρμα στα 22 του διευθυντής εκεί που δουλεύει. Αυτό ήταν πριν το 90. Αυτό ήταν πριν το 90. Δηλαδή πόσο χρονό πήγαινες εσύ στα ακρόαμα, 12. Πότε είσαι γεννημένος? Και πριν το 90 πήγαινε στο ακρόαμα. Και ο πάτερ Παναγιώτης άφηνε να πηγαίνει. Παίρνει λεφτά. Δεν παίρνει κανένας. Δεν μας πήρε σήμερα που είσαι εδώ. Φράγκο. Τζάμπα ήρθε δηλαδή. Κόρο δεν τον πιάσαμε. Παντού πάνε. Παντού πάνε τζάμπα. Τζάμπα πάνε, οι παπάδες. Καλοί άνθρωποι. Όχι, είναι ιερείς. Κάσε μας Κόκκινα. Απ' τη μια τη μέρα νοικοκύρη στο βράδυ. Δεν έχει κανένα και τη μια Ηρακλειδία στην άλλη, ο παδός στην άλλη δημοσιογράφος. Την άλλη πηδικταρά στο Φίσταρ μέσα τα αρχαία στα ακρόμα, την άλλη Αγιορείτης. Μα έχει μπερδέσει στον κόσμο, ρε κόσμο. Μας έχει μπερδέσει να δούμε. Πάνω στη ζωή. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Η στάση ζωής. Καραγκιός. Καραγκιός. Λοιπόν. Εγώ είμαι Καραγκιός. Λέω το τεν 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 τεν. Έχει αφεντικό. Κοκκινέ. Έλα. Κόσμο όλο. Κάσε πραγματού Καράγουλου. Φίλος μου κουβάρος μου. Πήγε ο άλλος το Μάριο και το ζήτησε χοιρινό καλαμάρι. Κράτα μου τραπέζι, έρχομαι. Το ζήτησε χοιρινό καλαμάρι. Δεν υπάρχει ελπής. Γεια και γεια.